Ένα χρόνο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, επιστήμονες, διεθνολόγοι και αναλυτές, μιλώντας στις αντιθέσεις της Crete TV, εξήγησαν πώς η πραγματικότητα και οι κινήσεις που γίνονται είναι τέτοιες ένα χρόνο μετά την έναρξη του πολέμου, που αυτός ο πόλεμος δεν φαίνεται επί της ουσίας να τελειώνει. Αυτός ο πόλεμος φαίνεται ότι δεν φτάνει κοντά στο τέλος του. Δεν υπάρχει κάποια ατζέντα να διαπραγματευτούν. Δεν υπάρχουν στο τραπέζι δηλαδή τα θέματα τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να οδηγήσει το Ρώσο Πρόεδρο να αποσύρει τις δυνάμεις του. Αντιθέτως, φαίνεται ότι περνάμε σε μια δεύτερη φάση του πολέμου, πιθανότατα με μια καινούρια αντεπίθεση. Αυτό φαίνεται από κάποια δημοσιεύματα των τελευταίων ημερών και βεβαίως με την στήριξη της Κίνας. Η G7, η τελευταία δηλαδή που είχαμε, που αρχίζει και αυτή, μπήκε στο παιχνίδι πολύ ίσχυρα, δεν μιλάει για διπλωματία, δεν μιλάει για διαπραγματεύσεις, δεν μιλάει για καμιά πιθανότητα ειρήνευσης, αφήνει να νοηθεί τη συνέχιση του πολέμου. Όπως τόνισαν αναλυτές και επιστήμονες, σε αυτό το πόλεμο δεν υπάρχει κερδισμένος. Χαμένος θεωρείται ο Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος ωστόσο με την κίνησή του να εισβάλλει άλλαξε τον πολιτικό χάρτη διεθνώς. Άλλαξε τον πολιτικό χάρτη, τον διεθνή χάρτη και τη λογική μιας σειράς ζητημάτων και οδήγησε επίσης σε εξελίξεις οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες και για την Ευρώπη και για τον κόσμο. Βέβαια είναι μια μαύρη επέτειος, αλλά δεν είναι νομίζω η 11 Σεπτεμβρίου της Ευρώπης και σίγουρα δεν θα φέρει τις ανατροπές, τουλάχιστον η εξέλιξη των πραγμάτων που έχουμε μέχρι σήμερα, δεν φαίνεται να φέρνει τις ανατροπές τις οποίες έφεραν προηγούμενοι παγκόσμιοι πόλεμοι. Πόσο όμως έχουν επηρεάσει οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη Ρωσία? Τα στοιχεία και δεν αμφισβητούνται αυτά, αν και έχει υπάρξει ένα πλήγμα στην ρωσική οικονομία. Για παράδειγμα, το Bloomberg προβλέπει ότι πολύ σύντομα είναι πολύ πιθανόν να επιστρέψει η ρωσική οικονομία και σε οριακή ανάπτυξη. Εκεί νομίζω πρέπει να σταθεί κάποιος. Δηλαδή σε ποιο βαθμό η Ευρώπη συνολικά εγκλωβίστηκε από μια λογική που επέβαλε στην πραγματικότητα η Γερμανία σε ολόκληρη την Ευρώπη όσον αφορά μια σχέση με τη Ρωσία, η οποία έπρεπε να οικοδομηθεί με άλλο τρόπο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πολιτικά δυστυχώς αυτή την κρίση φαίνεται να σέρνεται πίσω από τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάνοντας επιλογές πολλές φορές οι Ευρωπαίοι ηγέτες που είναι συζητήσιμες για το κατά πόσο μπορούν να μας οδηγήσουν σε αυτό που ονομάζουμε ευρωπαϊκή ασφάλεια. Εκείνο πάντως που επισημάνθηκε είναι ότι ένα χρόνο μετά, και ενώ η πόλωση συνεχίζεται, το 1/5 της Ουκρανίας που είναι στα χέρια Ρώσων δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξει στάτους, και ενώ ο πόλεμος είναι σε μια συνέχεια που δεν δείχνει πότε θα έρθει το τέλος, το πρόβλημα με τα ενεργειακά διευρύνεται, όπως επίσης διευρύνεται και το κόστος που κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι μπορεί να σημαίνει για την παγκόσμια οικονομία. Ο Ουκρανός πρόεδρος επιθυμεί, με τα λόγια του, αυτά λέγονται και τα διαβάζουμε, επιθυμεί μεγαλύτερη ένταση στον πόλεμο, περισσότερα όπλα. Στοχεύει μάλιστα από αυτά δικά του λεγόμενα να χτυπήσει με κάποια ίσως καινούργια οπλικά συστήματα εντός ρωσικού εδάφους, αναβαθμίζει την απειλή υπέρμετρα για όλους.